Καλησπέρα και καλώ ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή από το Ολυμπιακό News. Πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσω όλου εσά οι οποίοι ε, σχολιάζετε από κάτω στα βίντεο, που κάνετε like, όσου έχετε γίνει συνδρομητέ, να θυμίσω στου συνδρομητέ υπάρχουν έξτρα βίντεο καθημερινά, έξτρα live, έξτρα αναρτήσει. Γενικά είναι σαν να είναι ένα έξτρα κανάλι με πιο αναλυτικά και λεπτομερείς πράγματα. Να πούμε λοιπόν πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο μπράβο και σήμερα για τον Ολυμπιακό που κατάφερε χθε να κερδίσει τη Φέντερ Μπορεί ο κόσμο να μην είναι τόσο ευχαριστημένο γιατί μέχρι το 60 ο Ολυμπιακό ήταν πραγματικά απίστευτο. Ήταν από τι πιο ολοκληρωμένε εμφανίσει του Ολυμπιακού. Πολύ σωστό στην πίεση, πολύ σωστό σε... στι πάσει του, στην άμυνα. Γενικά ήταν αρκετά δυνατό. Ένα Τζέκο που δεν φάνηκε σχεδόν καθόλου στο παιχνίδι. Ποιο ο Τζέκο, ε, ο Γιοντσού αναγκάστηκε να κάνει λάθη που οδήγησε σε γκολ. Ήταν γενικά πάρα πολύ καλό Ολυμπιακό. Ο Ελκαμπή ο θα μπορούσε να σκοράρει σε μια φάση με το δεξί ε, για να κάνει εκείνο το 3-0. Δεν τα κατάφερε. Αλλά σημασία έχει που κατάφερε ο Ολυμπιακό ε, να πάρει την νίκη. Γιατί? Γιατί αν λέγαμε πριν το παιχνίδι θα κερδίσουμε ένα-0, όλο ο κόσμο θα ήταν χαρούμενο. Όλοι θα, θα βάζαν λεφτά για κάτι τέτοιο η ομάδα μας λοιπόν κατάφερε να κερδίσει. Το θέμα είναι όμως ότι ο Ρέτσος για ακόμη μια φορά σε ένα σημαντικό παιχνίδι κάνει λάθος. Δεν θα πω ότι φταίει ο Ρέτσος για τα δύο γκολ αλλά εννοείται φταίει για το πέναλτι. Ένα πέναλτι το πουθενά. Με τη Φενέρη Μπαξένα έχει δεχθεί τον αποκλεισμό τη θα πω εγώ στο 3-0. Η Φενέρη είναι μια ομάδα που σκοράρει αλλά χθε δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Είναι η τρίτη κάρτα σε τέσσερα σερή παιχνίδια για τον ε, Ρέτσο στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια ε, με τη Μακάμπη έκανε πάλι πέναλτι γενικά είναι ένας, ε, με την, ε, ναι, τη έκανε πέναλτι γενικά είναι ένας παίκτη που είναι πολύ ε, δεν είναι καθόλου σταθερό. Δεν είναι καθόλου σταθερό. Για να το πω απλά. Ε, κόκκινες έχει πάρει δε, δύο φέτο. Σε παιχνίδια τα οποία έπρεπε να καθαρίσει ο Ολυμπιακό, ε, αναγκαστήκαμε να το κάνουμε θρίλερ Το ένα με την κυφσιά που έπρεπε να μπει ο Λαραμπίν να σκοράρει μια γελία διαιτησία. Πάλι καλά ε, δέχθηκε κόκκινη και η κυφσιά στο συγκεκριμένο match. Στο, στο τέλο βέβαια όμω. Οπότε δεν είχε και τόσο, τόσο νόημα. Ο Ολυμπιακό βρέθηκε να παίζει ε, από το 0-2 ε, στο 40 τότε. Να, κάνει, να παίρνει δεύτερη κίτρινη ο, ο Ρέτσο στο 44 και να παίζει όλο το παιχνίδι με παίχτη λιγότερο. Ε, και η δεύτερη, η πρώτη του για την ακρίβεια, κόκκινη κάρτα ήταν στην ε, αρχή της ε, του, του χειμώνα με τον Βόλο, όπου κατάφερε μέσα σε 18 λεπτά να πάρει απευθεία κόκκινη και εξαιτία του Ρέτζου ουσιαστικά ο Ολυμπιακό να μην καταφέρει να πάρει την ε, νίκη. Γιατί σίγουρα είναι πολύ διαφορετικό. Ε, πόσο μάλλον αν είσαι και η καλύτερη ομάδα, να έχει όλου του ε, παίχτε του βασικού. Φανταστείτε απλά ότι με του δύο αυτού βαθμού από το βόλο, ο Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή θα ήταν ε, στον πόντο από τον Πάουκ και στα ίσα με την ε, ΑΕΚ. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει με το Ρέτσο. Σίγουρα δεν πρέπει να είναι ο βασικό ε, αμυντικό του Ολυμπιακού για τα μεγάλα παιχνίδια. Υπάρχει ο Βέζο, έχω ξαναπεί ότι τον εμπιστεύομαι πάρα πολύ. Έχει δείξει πολύ καλά πράγματα. Δεν είναι τυχαίο παίχτη και πιστεύω ότι του χρόνου ο Βέζο θα είναι ο βασικός δίπλα στον Κάρμο να αγοραστεί ο Κάρμο δείχνει πολύ καλά στοιχεία αν δεν αγοραστεί ο Κάρμο να αγοραστεί ένα παίχτη παρόμοιου επίπεδου. Πραγματικά ελπίζω να καταφέρει ο Μαρινάκης να πάρει μια πολύ καλή προσφορά, είτε με κάποια οψιόν, είτε δεν ξέρω πώ θα τα κάνει μέσω τη Νότιχαμ. Δεν είμαι ειδικό σε αυτά τα θέματα. Άμα θέλει ο πρώτος του Ολυμπιακού πάντως μπορεί και να τα σκάσει κατευθείαν για να το πούμε απλά. Ε, να πάμε λίγο στους παίκτες πάλι όπως είπαμε και χθε, τρομερός ο Γιώβετιτς, τρομερός ο Φορτούνης, πολύ καλός ο Ρικαμπή και ο Τσικίνιο. Ο Μασούρας έβαλε την assist, θα μπορούσε να παίξει και καλύτερα. Δεν ήταν κακός, σίγουρα δεν ήταν κακός. Ο Όρτα είναι λίγο πίσω ακόμα. Και αυτό που έχω να πω τώρα για τους παίκτε ε, για τον Πάγκο. Ο Μεντιλιμπάρ άργησε πάρα πολύ το παραδέχτηκε και ο ίδιο ότι άργησε πολύ να κάνει αλλαγέ. Δεν γίνεται να κάνει αλλαγέ στο 82, Πόσο μάλλον όταν τα βλέπει ότι το παιχνίδι δεν πάει καλά. Ε, δεν είχε βέβαια και πολλού παίχτε. Μπήκε ο Λαραμπί, ο Κίνη, η Μπόρα και Όρτα. Από αυτού του παίχτε, ποιου θα... εμπιστεύεσαι, Τον Όρτα και τον Λαραμπί. Ο Αλεξανδρόπλο δεν ήταν έτοιμο. Ο Ποντέν ήταν με κόκκινη. Κάτι όμω που αυτό θα αλλάξει στην Τουρκία. Θα έχει πιο έτοιμου παίχτε θα υπάρχει ή το Γιώβετιτ ή το Μασούρα ή το Φορτούνη ή, ή, το Ποντένσε στον πάγκο. Δεν νομίζω να βγει ο ε, οπότε σίγουρα θα μπορεί να βοηθήσει και από τον πάγκο ο Μιτελιμπάρ την ομάδα του με αλλαγέ. Πρέπει όμω να είναι έτοιμοι παίκτε. Πρέπει ο λυπάρ να κάνει σωστέ αλλαγέ. Μέχρι στιγμή δεν έχει δείξει πολλέ φορέ να κάνει ε, σωστέ κινήσει από τον πάγκο. Αλλά έχει πολύ καλέ κινήσει ε, με τους βασικούς του βασικού του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, για τον Ρέτσο, δύο τελευταία πράγματα να πούμε ότι πρέπει να φύγει ή πρέπει να πάρει το ρόλο του που έχει ο Ντόι αυτή τη στιγμή. Να είναι δηλαδή ο τρίτος center ε, back στην καλύτερη περίπτωση για τον Ρέτσο γιατί είναι ένας πολύ καλός αμυντικός πάντα εκτός από μια φάση σε κάθε σχεδόν παιχνίδι. Με την Άκη δεν έκανε το φάουλ, με την Μακάμπη έκανε το πέναλτι, χθε έκανε το πέναλτι το πουθενά. Όσο και αν λέει ο κόσμο ότι ήταν δεν ήταν πέναλτι, δόθηκε το πέναλτι. Δόθηκε. Υπήρχε επαφή. Υπήρχε. Άρα δεν είναι. Δεν μπορούμε να το δικαιολογήσουμε τον, τον Τον Ρέτσο χθε. Πήρε και κίτρινη και χάνει και το μόνο παιχνίδι. Είναι το μόνο που δεν με σταχώρει καθόλου. Αλήθεια σας το λέω. Μπορεί ο Ντόι να μην είναι τόσο καλό θεωρητικά όσο ο Ρέτσο, αλλά δεν είναι σίγουρα πολύ πιο σταθερό. Είναι ένα παίχτη του 6 σταθερά. Ο Ρέτσο είναι ένα παίχτη του 8 όπου όπως είπαμε κάνει πολύ συχνά λάθη. Αυτά για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Να πούμε κιόλα ότι σήμερα στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός παίζει αντίον της Φενέρα στο μπάσκετ. Οπότε οι Τούρκοι έρχονται και ε, οι μπασκετικοί της Φενέρα στο Πειραιά. Λίγα μέτρα δίπλα είναι το ΣΕΦ. Ε, Φαβόρει ο Ολυμπιακός. Πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τον ε, μπασκετικό Ολυμπιακό να κερδίσει την Φενέρ για την πέμπτη θέση του, του πρωταθλήματος για, το... για την έδρα γίνεται λοιπόν αυτό το παιχνίδι δεν κινδυνεύει να, να χάσει κάποια την απευθεία είσοδο στα playoff και να ρισκάρει με τα play-in αφού η Μακάμπη έχει συμπληρώσει όλα τα παιχνίδια και έχει 40 βαθμούς όπως έχει και η Φενέρ δηλαδή ε, 20 νίκες Ο Ολυμπιακός αν είναι σοβαρός κερδίζει τη Φανερπαχτσέ είτε παίξει είτε δεν παίξει ο Μιλτινόφιο Πετρούσεφ έχει θέματα η Φενέρ στους ψηλούς από μόνη τη αφού λείπει ο Μότλι. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε ένα like, ένα σχόλιο και ένα subscribe. Ευχαριστώ πολύ.